Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δημιουργείται μέτωπο ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί της Τετάρτης στην εφορία της Πάτρας. Η Πάτρα, έξυπνη πόλη. Έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού με τους υδάτινους σπόρους. Βαρομετρικό χαμηλό στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την προσεχή Κεντρική Επιτροπή. Ποιες ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν με το εμβόλιο του κορονοϊού και της γρήπης. Μέτωπο για το φορολογικό νομοσχέδιο δημιουργείται και στην Πάτρα, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την εφορία. Συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Πάτρα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που εξήγηλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε αυτή συμμετείχαν ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας και ΑΝΑ, ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας, καταστηματάρχες, έμποροι, ο ΕΒΕΣΝΑ και πολλοί ακόμη φορείς και οργανώσεις της πόλης, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις 8.30 μπροστά από το κτίριο της εφορίας. Στην κινητοποίηση συμμετείχε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσας, ο οποίος σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας των συγκεντρωμένων με τον προϊστάμενο της εφορίας, τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα σας και σε αυτόν τον αγώνα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι φοροφυγάδες είναι οι μικροί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και όχι οι κεφαλοκρατητοί, όμιλοι πολυεθνικές που έχουν αλώσει την αγορά της Πάτρας σε κάθε πόλη της χώρας, τους οποίους βέβαια σε αυτούς έχει κάνει χιλιάδες φοροαπαλλαγές, τους εφοπλιστές, το τραπεζικό κεφάλαιο, στους κεφαλαιοκρατικούς ομίλους. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο εισάγεται η οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με κατώτατο όριο φορολογητέων κερδών τις ακαθάριστες αποδοχές του κατώτατου μισθού. Έτσι, μέσω του νέου συστήματος που επιλέγει η κυβέρνηση, το κατώτατο φορολογητέο εισόδημα θα ενέρχεται σε 10.920 ευρώ και ο φόρος που καλείται να καταβάλει κάθε επαγγελματίας θα ενέρχεται στα 1.102 ευρώ. Μαζί με το τέλος επιδιδεύματος θα φτάνει στα 1.752 ευρώ. Στην παράσταση διαμαρτυρίας βρέθηκαν εκπρόσωποι και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Αντιδρούμε για το οριζόντιο. Αυτό το οριζόντιο μέτρο είναι κατάφορα άδικο. Πλήττει κυρίως τον έμπορο, τον αυτοαπασχολούμενο, ο οποίος έχει χαμηλά εισοδήματα. Ψέγοντας την κυβέρνηση ότι στιγματίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση ως μεγάλο φοροφυγά, οι συνδικαλιστικοί φορείς των ελεύθερων επαγγελματιών αιτούνται άμεσης απόσυρσης του φορολογικού νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό όπως έχει έρθει. Απλά έχει ένα κεφαλικό φόρο και δεν θα δώσει τίποτα παραπάνω στην φοροδοτική μας ικανότητα. Έχει εξαντληθεί. Η ρευστότητα λείπει από τους, γενικότερα από τους επαγγελματίες και νομίζω ότι είναι εντελώς άδικος αυτός ο φόρος. Δεν είναι μέτρο υπέρ δικαίων και αδίκων. Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτό. Συμπληρώνουν ένα εισόδημα ή προσπαθούν να φτάσουν σε ένα σημείο να πάρουν μία σύνταξη. Δεν μπορούμε να τους λέμε ότι υποχρεωτικά θα βγάλεις ένα χιλιάρι. Όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν, το ίδιο το κράτος δίνει 600 και 700 ευρώ και σου λέει μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Είναι δύο πράγματα ακόλουθα. Ζητείται κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ο οποίος θα τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και τους προμηθευτές της, και θέσπιση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους. Ξεκινούμε τον κύκλο ενημέρωσης με την Δήμητρα Μπαλαφούτη Εθής Αμέσως, την οποία και καλησπερίζω. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και κυρίες και κύριοι. Ανοίγει πάλι η δραματική σχολή του ΔΠΘ Πάτρας. Διεκδίκησαν, πέτυχαν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο οι σπουδαστές
αλλά και οι καθηγητές. Οι καθηγητές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι ακριβώς, ένας δίμηνος αγώνας λοιπόν με όλα τα μέσα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, τελικά κατάφεραν να ανατρέψουν την κοινή υπουργική απόφαση. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπες και εσύ, μετά από 2 μήνες όπου ήξεραν και οι ίδιοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψουν την κοινή υπουργική απόφαση, προσπάθησαν όμως με όλα τα μέσα τα οποία είχαν. Προσπάθησαν με κινητοποιήσεις, με μεθοδικότητα, με τα διοικητικά μέσα που είχαν, με τα πολιτικά μέσα που είχαν, τα συνδικαλιστικά. Έκαναν κινητοποιήσεις, είχαν παραστεί πάρα πολλές φορές και έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είχαν ζητήσει πολλές φορές επικοινωνία και με την κυρία Μενδώνη, αλλά και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τελικά λοιπόν τα κατάφεραν. Εχθές, 7 του μήνα, Τρίτη λοιπόν, 7 Νοεμβρίου, ο κύριος Δήμας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΔΠΘ Πάτρας, τον κύριο Πέτρο Βάη, εκεί όπου τον ενημέρωσε ότι πλέον το πρόβλημα, το ζήτημα με την δραματική σχόλη του ΔΠΘ της Πάτρας πλέον θα λυθεί. Θα λυθεί με απόφαση και των 3 υπουργείων, η οποία θα υπογραφεί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Αυτή η απόφαση λοιπόν τι θα κάνει? Θα εξισώνει το ορομίσθιο των καθηγητών της δραματικής σχολής του ΔΠΘ της Πάτρας με αυτό του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αυτό ζητούσαν, γιατί να υπενθυμίσω, εκεί όπου έπαιρναν γύρω στα 20 ευρώ, πλέον έπαιρναν 7 ευρώ την ώρα. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη η μείωση. Οι περισσότεροι καθηγητές από την Αθήνα δεν μπορούσαν καν να έρθουν στην Πάτρα. Πλέον λοιπόν ο αγώνας τους δικαιώνεται και για τους σπουδαστές και για τους καθηγητές. Θα ξεκινήσουν λοιπόν αμέσως μετά την υπογραφή της απόφασης και εφόσον αυτή κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δραματικής Σχολής, θα ξεκινήσουν κανονικότατα τα μαθήματα της Δραματικής Σχολής και θα έρθει έτσι και πάλι η σχολή στην εύρυθμη λειτουργία της. Με σπουδαστές και καθηγητές, όπως καταλαβαίνεις, να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Να αλλάξουμε θεματολογία. Θα συνεχίσουμε με τις απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες δεν έχουν τελειωμό στην Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα. Ακόμη ένα περιστατικό προστίθεται στην μακρά λίστα. Είναι η δεύτερη μέσα σε ένα 48ωρο. Γιατί να υπενθυμίσω, το είχαμε αναδείξει και χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε πει για την 15χρονη, η οποία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του παππού της στο Αγρίνιο, είχε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα χαπιών. Πρόλαβαν όμως και την έσωσαν και ευτυχώς η κοπέλα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχαμε λοιπόν άλλο ένα περιστατικό, δυστυχώς, όπου ηλικιωμένη κατανάλωσε ποσότητα χλωρίνης. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Επιχείρησε λοιπόν να δώσει τέλος στη ζωή της, η 80χρονη, η οποία διέμενε στην οδό Ιερεμίου. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν κατάφερε ευτυχώς να αυτοκτονήσει. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, διότι ο γιος της αλλά και η νύφη της πρόλαβαν έγκαιρα, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο εδώ στην Πάτρα. Ραγδαία αύξηση έτσι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εν μέσω καραντίνας, από το 20 μέχρι το 23-25% αύξηση σε πανελλαδικό επίπεδο και τοπικό των αυτοκτονιών και τη απόπειρα αυτοκτονία. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και σήμερα το πρωί, επειδή είχαμε και τον κύριο Καλέτζη, τον ψυχολόγο στο ραδιόφωνο στο Max FM, μας εξήγησε και τους λόγους, οι οποίοι είναι βαθύτεροι όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικοί και οικονομικοί οι λόγοι που κάποιος προχωρά σε αυτό το βήμα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι αν όντως βλέπουμε ότι κάποιος αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πρόβλημα, με κάποιο τρόπο ίσως προσπαθήσει να μας το πει, ίσως δεν θέλει να το μοιραστεί μαζί μας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε σε θέση να καταλάβουμε αν κάποιος έχει πρόβλημα και να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό αν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του. Κλείνοντας τον κύκλο ενημέρωση αυτών, τι πληροφορίες έχουμε για τον μαθητή του Λυκείου στο Αίγιο που διακινούσε ναρκωτικά? Μία υπόθεση λοιπόν που έχει να κάνει με την παραβατικότητα ανηλίκων, που και αυτή είναι σε έξαρση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι συνελήφθη σε ορεινή περιοχή της Αιγιάλιας πριν λίγες μέρες, πριν 2 μέρες λοιπόν, ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μόλις 16 ετών. Το συγκεκριμένο ανήλικο αγόρι λοιπόν είχε ένα δίκυκλο στην κατοχή του, το οποίο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι είχε κλαπεί ήδη από το Σεπτέμβριο από την περιοχή της Αιγιάλιας. Οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν σε ορεινή περιοχή της Αιγιάλιας, τον συνέλαβαν, εκείνος προσπάθησε να αντισταθεί, έφερε αντίσταση λοιπόν κατά της αρχής. Παρ' όλα αυτά όμως οι αστυνομικοί, επειδή τον είχαν παρακολουθήσει, επειδή είχαν κάνει έρευνα, κατάφεραν και τον εντόπισαν κοντά σε ένα σημείο στο οποίο ο ίδιος χρησιμοποιούσε ως καβάντζα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένα σακίδιο μέσα στο οποίο βρέθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Για ακρίβεια, βρέθηκαν
881 γραμμάρια κάναβης και 34 γραμμάρια κοκαίνης, όπως επίσης και 182 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας. Ο νεαρός συνελήφθη και η μητέρα του, όπως καταλαβαίνετε, για παραμέληση της εποπτείας του. Πλέον ο νεαρός, λοιπόν, έχει εις βάρος του μία δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, για κλοπή δίκυκλου, αλλά αντίσταση και βία κατά των αρχών. Τώρα το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι γίνονται έρευνες και στο σχολείο στο οποίο πήγαινε ο νεαρός, ο 16χρονος, στο Λύκειο, λοιπόν, στο Αίγιο, εκεί όπου γίνονται έρευνες για να διαπιστώσουν οι άνδρες της τοπικής Ελλάς, της ασφάλειας Αιγιαλίας, αν όντως το παιδί στο σχολείο διακινούσε ναρκωτικά. Πολύ καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχει, λοιπόν, αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό, οπότε και οι άνδρες της ασφάλειας Αιγιαλίας προσπαθούν να μπορέσουν να μάθουν περισσότερα στοιχεία για να δουν αν όντως συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Τώρα θα χαιρετήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπο Μπονάνο, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί εκτάκτως, θα έλεγα, μέσω Skype, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Γεια σας, κύριε Μπονάνε, από το Λεπάντο. Γεια σας, κύριε Κοκόλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι έχω καταγράψει, έχοντας ασχοληθεί πολύ και σε προσωπικό επίπεδο για τον Λαδόπουλο? Είχα μιλήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών τότε, τον κύριο Θεοδωρικάκο, το 2019. Μου είπε, κύριε Κογκόλη, η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, τον κύριο Κατσιφάρα εννοούσε, ήθελε να εντάξει στο πρόγραμμα Τρίτσης με 100-120 εκατομμύρια την ανάπλαση του Λαδόπουλου. Με άδειο φάκελο, δεν είχαν προχωρήσει διαδικασίες, μελέτες, όταν το όλο πρόγραμμα τότε για όλη την Ελλάδα κόστιζε 146 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπω τώρα η αντιπολίτευση, η μέλουσα αντιπολίτευση, διότι δεν έχει πιάσει δουλειά ακόμη τυπικά, θα γίνει αυτό από πρώτη του μήνα, σας ψέγει λέγοντας ότι ακυρώσατε το δημόσιο χαρακτήρα του έργου. Επαναπροκηρύξατε το έργο με ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικό τομέα. Ακυρώσατε και επικυρωποιήσατε ξανά τους όρους του διαγωνισμού με το επιχείρημα ότι υπήρξε μία προσφορά. Τελικά η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων με απόφασή της ανάγκασε την Περιφερειακή Αρχή να αξιολογήσει τη μία και μόνη προσφορά. Και σας ερωτά, γιατί συμπεριλάβατε τον όρο στην πρόσκληση ότι η συμμετοχή ενός υποψηφίου δεν αποτελεί κόλλημα για την κατακύρωση του αποτελέσματος? Γιατί αποφασίσατε μετά την ματέωσή του με την αιτιολογία της μοναδικής προσφοράς? Δηλαδή, αφού ξέρατε ότι θα είναι ένας, τι κάνετε, και άρα γιατί καθυστερείτε τη διαδικασία? Τι λέτε? Λοιπόν, πάμε ένα-ένα τα ζητήματα του Λαδόπουλου, διότι φαίνεται δυστυχώς το γάρ της θλίψεως όταν έχεις τελειώσει τις εκλογές και δεν έχεις κάνει την αυτοκριτική σου και έχεις φάει περίπου στο κεφάλι 40 μονάδες διαφορά από την ήδη Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχεις καταλάβει πού σε έχει τοποθετήσει ο λαός και τι έχει καταδικάσει στην πολιτική σου. Και εδώ χρειάζεται μια αυτοκριτική να γίνει από την παράταξη του κυρίου Καρπέτα πριν προχωρήσει στην αποκεκτημένη ταχύτητα την ίδια τακτική την προεκλογική. Τα πράγματα, το ποιος λέει ψέματα, το ποιος είναι στην πολιτική ακόμα των οραμάτων και των ψευδεστήσεων, αυτά λύθηκαν στις κάλπες που μόλις πρόσφατα πέρασαν. Η πολιτική των οραμάτων, των ψεμάτων απέναντι στη συστηματική, στη σοβαρή δουλειά και την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων έχει οριστικά απαντηθεί από τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Μην επανερχόμαστε, λοιπόν, σε μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό το πολιτικό σχόλιο και μόνο εκθέτει για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν ούτε το 15% της περιφέρειάς μας. Πάμε να δούμε όμως στην ουσία των πραγμάτων. Τι παραλάβαμε το 2019 από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή? Παραδώσαμε, λένε, το ισχυρίζονται χωρίς καθόλου ντροπή, ότι παρέδωσαν ολοκληρωμένες μελέτες. Το μόνο που παρέδωσαν ήταν μία ανάθεση σε εταιρεία τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη και τη σύνταξη προκατακτικού φακέλου σκοπιμότητας, βιωσιμότητας για την αξιοποίηση του Λαδόπουλου. Το πρώτο αυτό. Λένε το δεύτερο, αυτό που είπατε και είναι πολύ σωστό, είχαμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση και η πρόσκληση βγήκε για εμάς. Εδώ κι αν είναι το μεγάλο ψέμα. Καμία χρηματοδότηση δεν είχαν εξασφαλίσει, το απάντησε και ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών.
Είχαν κάνει απλώς μία αίτηση, ένα αίτημα θα έλεγα για το φιλόδημο 1 στις 14 Μαΐου του 19, στο οποίο είχαν το περίεργο φιλόδοξο σχέδιο, διότι μέσα εκεί πέρα η πρόσκληση αφορούσε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για την υποβολή προτάσεων, για την αξιοποίηση αποκατάσταση τέλος πάντων εμβληματικών κτηρίων, ιδιοκτησίας των δήμων και των περιφερειών. Είχαν λοιπόν το περίεργο και φιλόδοξο σχέδιο από το συνολικό προϋπολογισμό των 150 εκατομμυρίων που ήταν όλος ο φιλόδημος για όλη την Ελλάδα να πάρει ο Λαδόπουλος τα 120 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι ανεδαφική φιλοδοξία είχαν. Άρα αίτηση χρηματοδότησης στην ουσία, η οποία να συνοδεύεται από τεχνικές και τεχνικές μελέτες, απαιτούμενες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις για το προτινόμενο έργο, ούτε καν υπήρχαν σε αυτό το φάκελο. Άρα, έχει γίνει σαφές αυτό, το είπε και ο τότε υπουργός, ανεξαρτήτως του ποια κυβέρνηση ήταν τότε στην εξουσία του ΤΟΠ. Υπουργός. Άρα εκθέτουν στο ψέμα το δημόσιο λόγο τους. Πάμε τώρα να δούμε εμείς τι κάναμε. Αυτοί κάνουν μια κριτική, συνεχίζουν, δεν σκέφτονται ότι οι εκλογές τους καταδίκασαν, νομίζουν ότι είναι μια... Αντιπολίτευση είναι, ας κάνουν κριτική κύριε Μπονάνε. Να κάνουμε κριτική, αλλά όχι κριτική η οποία έχει ήδη καταδικαστεί και κριτική με το ψέμα. Πάμε να δούμε εμείς τι κάνουμε. Σας βολεύει αυτό κύριε Αντιπεριφερειάρχε? Μια χαρά, όπως το πάνε θα πάνε σε μονοψήφιο αριθμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναμε εμείς τώρα. Οριμάσαμε και προκηρύξαμε το πρώτο και αναγκαίο βήμα που έλεγε ο κανονισμός, δηλαδή τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, με ολοκλήρωση 3/9 του 2021. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση για την αξιοποίηση του Λαδόπουλου, η οποία έγινε από την εταιρεία Deloitte, μία από τις Big Four, μία από τις πολύ μεγάλες εταιρείες παγκόσμια, και αυτό τελείωσε τον Οκτώβριο του 2021. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για ένταξη στο Ταμείο Ανάπτυξης και εξασφαλίστηκαν 45 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση. Καταθέσαμε αίτηση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου για χρηματοδότηση τον Ιανουάριο του 2022 και πετύχαμε την έγκριση από την Υπουργική και τέλος εξασφαλίσαμε την ορίμανση του έργου μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από τεχνική βοήθεια που μας δόθηκε. Και έτσι ολοκληρώσαμε ήδη την έκθεση ανάλυσης αποκλήσεων, αρχική έκθεση, ναι, μελέτη αρχικής εκτίμησης, τέλος πάντων να μην μακρηγορούμε σε αυτό το διαδικαστικό. Ό,τι χρειαζόταν, ναι, για να προχωρήσουμε, ναι, έργο με σοβαρά βήματα. Και επίσης, επειδή χρειαζόντουσαν και μερικές τεχνικές, θα σας έλεγα, μελέτες και δοκιμασίες του έργου, ψηφιακές και έντυπες αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, γεωτρήσεις του και χημική ανάλυση του εδάφους, και ό,τι εργαστηριακά χρειαζόταν και στατικές δοκιμασίες για τα ήδη υπάρχοντα οικοδομήματα. Εργαστηριακή μέτρηση του ορίου διαρροής, επιτόπια έρευνα και καταγραφή, απεικόνιση, αξιολόγηση υφιστάμενων ρογμών, εκτινάξεων κτλ. Τεχνικά πράγματα. Πάμε στην ουσία στον πυρήνα για το οποίο σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Τώρα, το σχέδιό μας λοιπόν ήταν να προχωρήσουν αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις, μέσω κάποιος ιδιώτης φυσικά θα το αναλάμβανε αυτό το έργο. Περιλαμβάνει λοιπόν την ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού σε ιδιώτη ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει και την μελέτη, κατασκευή και τεχνική διαχείριση, ναι, και αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου. Ναι, είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα, ναι, ναι, άρα, ναι, άρα, στην ουσία, αν ήταν καθαρή σύμβαση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μην νομίζετε, ο Πελετίδης εδώ ήταν, θα το είχε σταματήσει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Στην ουσία, οι πληρωμές διαθεσιμότητας γίνονται μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από την κεντρική κυβέρνηση. Άρα δεν επιβαρύνεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και τέλος πάντων, θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη κατασκευή, χωρίς να χρειάζεται η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να επιβαρύνει καθόλου τον προϋπολογισμό της, τα ενίκια δηλαδή που τόσο καιρό πλήρωνε. Και σε αυτό το σχέδιο προτιμήσαμε να χάσουμε ένα μήνα ακόμα, διεκδικώντας περισσότερα σχήματα στο πλαίσιο του καλύτερου ανταγωνισμού, του ανταγωνιστικού διαλόγου, να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες. Όμως η προσφυγή της εταιρείας μπλοκάρισε αυτό το αίτημα, ναι, για περισσότερους, θα σας έλεγα, ανταγωνιστές, και μπορεί πλέον να προχωρήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος
και να μην χαθεί ούτε μέρα για την υλοποίηση του έργου. Ανταγωνιστικός διάλογος πώς θα γίνει με τη μία εταιρεία? Θα μιλάει μία μόνη της. Αυτή η εταιρεία υπάρχει, αυτή προκρίθηκε, με αυτή γίνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος. Δεν υπήρξε κάποια άλλη εταιρεία η οποία να προσέφερε. Ναι, κατάλαβα. Εμείς προσπαθήσαμε, αλλά η αρχή δεν μας επέτρεψε να υπάρξει και άλλη εταιρεία. Άρα το έργο προχωράει κανονικά, θέλω να πω, οι διαδικασίες. Ο ανταγωνιστικός διάλογος μέχρι να έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού, να την αναλάβει ο άνθρωπος, να την αναλάβει μαζί με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να έχουμε την ανάπλαση. Ακριβώς, να έχουμε την ανάπλαση. Μας ενδιαφέρει το πραγματικό έργο. Μας ενδιαφέρει να βρίσκουμε πραγματικές μεθοδικές λύσεις και όχι οράματα και όνειρα θερινής νυχτός. Πότε θα είναι έτοιμο το έργο? Και δεν μπορώ τώρα να είμαι πρόχειρος και ούτε θέλω να δεσμευτώ δημόσια για το έργο, όμως δεν θα χάσουμε μέρα. Και ό,τι προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ακολουθηθεί κατά γράμμα, ώστε με σοβαρά βήματα να προχωρήσουμε στην παράδοση ενός ιδιωτικού αντάξιου της πόλης. Δεν προκύπτει πρόβλημα. Προχωράμε κανονικά. Κανένα πρόβλημα. Ένας μήνας καθυστέρηση υπήρξε, τον οποίο το ξεπεράσαμε μπροστά στα 40 χρόνια πραξίας για την περιοχή εκεί πέρα. Και συνεπώς ας έχουν την υπομονή ο Καρπέτας και η παρέα του να περιμένουν το έργο να παραδοθεί με σίγουρα και σταθερά βήματα. Δεν έως τότε ας μας προσκομίσουν όλες τις πραγματικές μελέτες ορίμασης, να μας υποδείξουν με ποιο έγγραφο είχαν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και φυσικά εμείς εξασφαλίσαμε 100% χρηματοδότηση από δημόσιες δαπάνες. Είναι γνωστή η ανακοίνωση και η δέσμευση για τα 45 εκατομμύρια. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Να είστε καλά, κύριε Βουγό, και εγώ ευχαριστώ. Η Πατρά γίνεται έξυπνη πόλη, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός με αρχή τους υδάτινους πόρους. Σε φάση υλοποίησης μπαίνει η πρώτη από τις συνολικά 14 δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο των Smart Cities και αφορά τους υδάτινους πόρους. Είναι το πρώτο υποέργο από τα εν το συνόλο 4 τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης. Το έργο αυτό ονομάζεται Δράσεις Έξυπνης Πόλης για τους Υδάτινους Σπόρους και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 684.000 ευρώ. Όπως και τα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στον φάκελο του Smart Cities, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εν λόγω δράση έχει να κάνει με δύο βασικούς άξονες: την εγκατάσταση 140.000 συνολικά ψηφιακών υδρόμετρων σε τελικούς καταναλωτές και την κατασκευή 150 έξυπνων φρεατίων που θα καταμετρούν τη στάθμη του νερού. Μέσω μάλιστα των έξυπνων υδρόμετρων θα υπάρχει η δυνατότητα της επίτευξης μιας καταμέτρησης της κατανάλωσης του πόσιμου νερού στον τελικό καταναλωτή, ενισχύοντας την νοοτροπία που κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθεί για την πιο συνετή διαχείρισή του. Σε ό,τι αφορά τα έξυπνα φρεάτια, με τους ειδικούς αισθητήρες που θα υπάρχουν σε αυτά, θα μπορούν αφενός να μετρούν τη στάθμη του νερού και αφετέρου να ειδοποιούν σε περίπτωση που κάποιος επιτίδιος αποπειραθεί να αποσπάσει τα μεταλλικά καπάκια και τις χάρες τους. Οπότε θα έχουν ένα διπλό ρόλο, καθώς η ΔΕΙΑ Πατρών έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από τους κυνηγούς μετάλλων. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα φτάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπόλοιπες δράσεις που περιλαμβάνονται στον φάκελο και οι οποίες αφορούν διάφορους τομείς. Η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε ήδη σε συνεδρίασή της μια τριμελή επιτροπή που είναι αρμόδια για να προβεί στην κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού προκειμένου να δημοπρατηθούν εν συνεχεία τα αντίστοιχα τεύχη που θα βγουν στον αέρα απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς τις εταιρείες οι οποίες θα ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το έργο. Αλλάζουμε θεματολογία, περνάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αμιγώς στην πολιτική μετά την αυτοδιοίκηση. Θα καλησπερίσω τον βουλευτή Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, είναι στην Αθήνα. Ως εκ τούτου συνδεόμαστε με Skype. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Γεια σας, γεια σας. Βλέπουμε ότι το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικό. Το αντίθετο θα έλεγα. Σήμερα ο κύριος Σταθάκης συνέχισε το κλίμα εσωστρέφειας. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι την Κυριακή μάλλον θα έχουμε εξελίξει την Κεντρική Επιτροπή. Είτε η πλειοψηφία συζητήσει ή δεν συζητήσει και μείνει μόνο στην καταδίκη των πρακτικών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και αναφέρομαι στις διαγραφές. Θα τεθούν δηλαδή από την αντιπολίτευση έστω και για συζήτηση. Είστε αισιόδοξος, πάτε για διάσπαση ολοταχώς και η Κυριακή
θα είναι μια σημαντική μέρα. Ακούστε να δείτε, τα όργανα, η Κεντρική Επιτροπή, το Συνέδριο και κάθε συνεδρίες του οργάνου σαφώς και είναι σημαντική, γιατί παίρνει αποφάσεις για την πορεία του κόμματος, για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και ό,τι άλλο αφορά το κόμμα σε σοβαρά και κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Από αυτή την άποψη είναι γεγονός ότι διερχόμεθα μία κρίση τώρα ως κόμμα και ως πολιτικός χώρος, διότι επανακαθοριζόμεθα σε σχέση με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών όσον αφορά τις θέσεις μας και την επανατοποθέτηση της χάραξης και της τακτικής και της στρατηγικής του κόμματος, βέβαια όπως το συνέδριο τα είχε ορίσει. Σε αυτήν τη διαδικασία λοιπόν έχουμε και ανθρώπους, οι οποίοι, συντρόφους, οι οποίοι διαφωνούν ενδεχομένως με τις αποφάσεις, με την πορεία του κόμματος και με πρόσωπα, με την ηγεσία του κόμματος και τα λοιπά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλουμε και είμαστε εδώ, γιατί, γιατί πιστεύουμε σε αρχές, σε αξίες, σε πρόγραμμα, πιστεύουμε στην προοδευτική παράταξη και αγωνιζόμαστε για την νίκη και την επικράτηση αυτής προς όφελος του λαού και της κοινωνίας. Όποιος διαφωνεί πάλι, τι να κάνουμε, είναι ελεύθερος και δεν θέλει να μείνει, είναι ελεύθερος και μπορεί να επανακαθορίσει τη θέση του. Είμαστε ένα κόμμα της δημοκρατίας, του πλουραλισμού, του έντονου... Κύριε Παναγιωτόπουλε, ακούω όμως βαριές εκφράσεις. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσακαλώτος είχε μιλήσει για κυβερνητισμό που είναι κοντά με το λαϊκισμό. Έλεγε δηλαδή ότι μετά το 17 λέγατε πράγματα που δεν μπορούσατε να κάνετε για να παραμείνετε στη συνείδηση των πολιτών και βάσει δυναμικής εν δυνάμει κυβερνών κόμμα. Ο κύριος Σταθάκης σήμερα μίλησε για λαϊκισμό. Ακούγονται βαρύτατες εκφράσεις. Ναι, συμφωνώ. Ποιοι τις λένε όμως, εκείνοι οι οποίοι κυβέρνησαν. Δεν κυβέρνησα εγώ την προηγούμενη φορά. Μήπως ξέρουν κάτι παραπάνω, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν ξέρω παραπάνω. Εκείνοι κυβερνήσανε, εκείνοι παίρνανε τις αποφάσεις, αυτοί τα λένε. Τι να πω τώρα. Ακούστε να δείτε, επειδή εγώ έχω πει και άλλοτε, είμαι εκλεγμένος βουλευτής και έχω συγκεκριμένη εντολή από το λαό, όπως ήμουν εκλεγμένος και το 19, αλλά την έδρα μου την κράτησαν άλλοι. Θέλω να πω με αυτό ότι έχουμε συγκεκριμένα καθήκοντα και συγκεκριμένες ευθύνες. Η κοινωνία στενάζει, ο κόσμος δεινοπαθεί, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τα προβλήματα καθημερινά που μας βάζει η κοινωνία είναι πάμπολα και πρέπει αυτά να τα φέρνουμε στη Βουλή και να παλεύουμε για την επίλυσή τους, να πιέζουμε την κυβέρνηση και τους υπουργούς να δώσει λύση. Και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να ασχολούμαι με το τι λέει ο καθένας σήμερα που δεν έχει εκλεγεί και κοιτάει να επιβεβαιώσει την ύπαρξή. Αλλά μια δυνατή αντιπολίτευση, αφού θεσμικά δεν είστε τόσο δυνατοί βάσει του αποτελέσματος των εκλογών, έτσι, πρέπει να ελέγχει την κυβέρνηση, οπότε είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας. Εάν δεν είστε εσείς η αξιωματική αντιπολίτευση που πρέπει αυτή τη στιγμή να ελέγξει μαζί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη, υπάρχει πρόβλημα για τη δημοκρατία, για την κοινωνία, υπάρχει ζήτημα εντός και εκτός Βουλής. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, αυτά που λέγονται και ο βηματισμός του κόμματός σας, πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι, δεν ξέρω τι λέω, δεν ξέρω τι κάνουμε όμως. Καθημερινά έχουμε από 2-3 ερωτήσεις που αφορούν φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας. Ναι. Καθημερινά καταγγέλουμε και προτείνουμε ταυτόχρονα. Καταγγέλουμε ότι η λίστα με τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης πάει σε ημετέρους κατά χοντροειδή τρόπο, κατά βάρβαρο τρόπο, κατά μεροληπτικό τρόπο και δεν πηγαίνει στην παραγωγή, δεν πηγαίνει σε επενδύσεις τέτοιες που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο της κοινωνίας και του λαού. Αυτά τα καταγγέλουμε στη Βουλή. Καθημερινά παίρνουμε θέση για τα μείζωνα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία όσον αφορά την υγεία, την παιδεία, την ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ο αγώνας μας. Τι να πω άλλο τώρα. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση μάχημη, δεν είναι αντιπολίτευση αγωνιστική. Για την κεντροαριστερά τι λέτε? Του κόσμου. Για την κεντροαριστερά. Άκουσα σχολιαστές, πολιτικούς αναλυτές να λένε ότι ο κύριος Κασελάκης δεν έχει βρει ένα σαφή βηματισμό. Δηλαδή, συναντάται με τον κύριο Ανδρουλάκη, μιλά για διάβλους επικοινωνίας και λίγες ώρες μετά όσους βρέθηκαν εκεί, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Ανδρουλάκη, τους φέγει και λένε ότι την περίοδο εκείνη που τιμούν κάποιοι, στην εκδήλωση για τον κύριο Σιμίτη αναφέρομαι, φαγώθηκαν εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πούμε, θα ξεκινήσουμε μια κουβέντα για τα προηγούμενα χρόνια για να καταλήξουμε πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς τίποτα για το πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα.
Δεν νομίζω. Ευθύνονται λοιπόν όσοι κυβέρνησαν μέχρι τότε με τελευταίον τον Καραμαλή για τη χρεοκοπία της χώρας. Πώς μπήκαμε στα μνημόνια. Πώς έφτασαν, κοπήκαν οι μισθοί και οι συντάξεις στη μέση του κόσμου. Πώς δεινοπαθεί η κοινωνία. Πώς τρομάξαμε να βγούμε από τα μνημόνια και σήμερα ακόμα είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Τώρα μην τα καθηγιάζουμε όλα. Ο καθένας έχει την προσφορά του, αλλά έχει και το μερίδιο το μεγάλο της ευθύνης του για τη χρεοκοπία της χώρας. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σήμερα είναι εντελώς διαφορετικό και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που μου λέτε. Είναι άλλο πράγμα σήμερα τα κόμματα έτσι όπως διαμορφώνονται στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο και θα πρέπει να διαμορφωθούν αν δεν έχουν διαμορφωθεί σε προοδευτική κατεύθυνση σύμφωνα με τις θέσεις και την πολιτική που χαράσουν σήμερα απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας. Την αυτό ίδια ώρα βλέπω δημοσκοπήσεις. Η αριστερά, η κέντρο αριστερά να είναι διασπασμένη, η Νέα Δημοκρατία να είναι η κυρίαρχη δύναμη αυτή την ώρα και αναρωτιέμαι, πού πάτε, τι κάνετε. Αναφέρομαι στον αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα της κοινωνίας, για τη λύση τους. Προβάλλουμε πρόγραμμα και λύσεις ρεαλιστικές πρώτον. Και δεύτερον, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων, των κλάδων, των φορέων, των ανθρώπων που παλεύουν και μοχθούν καθημερινά. Άρα είστε αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακάμψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εν γέννη προοδευτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλά. Είναι μαζί μας τώρα, αλλάζοντας θεματολογία, ο Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, ειδικός παθολόγος και τον ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας κύριε Ζησιμόπουλε. Καλησπέρα σας κύριε Κογκόνη. Από άλλο μετερίζει τώρα πλέον, έτσι έχουμε συχνή επικοινωνία, έτσι και αλλιώς το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα. Χρησιμοποιώ την ιατρική σας ιδιότητα, όχι την πολιτική. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εμείς για την αποδοχή. Η ιατρική ιδιότητα είναι μια ιδιότητα η οποία φέρεται στο διηνεκές. Όλες οι άλλες ιδιότητες έρχονται και παρέρχονται. Έχουν αρχίσει. Μπράβο. Λοιπόν, ποιες ομάδες αλήθεια πρέπει να εμβολιαστούν για τον κορονοϊό και την γρίπη? Και το ερώτημα είναι απλό. Ένας δημοσιογράφος 35χρονος, υγιής κατά τα άλλα, εμβολιάζεται? Θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Ήδη διάγουμε μία περίοδο στην οποία παρατηρούμε έξαρση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των καταγεγραμμένων νέων μολύνσεων από κορονοϊό, καθώς επίσης και αύξηση των νοσηλιών και στα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας. Αυτό είναι μία εικόνα η οποία παρατηρείται και πανελλαδικά. Βρισκόμαστε σε μία έξαρση, χωρίς να μπορούμε να το πούμε επιδημικό κύμα όπως το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο χρειάζεται υψηλή επιφυλακή και βέβαια μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων βέβαια εντάσσεται και ο εμβολιασμός. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής οι οδηγίες είναι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και οι συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν την αναμνηστική δόση. Και τι είναι η αναμνηστική δόση? Μία νέα δόση εμβολίου η οποία περιλαμβάνει και τις νεότερες μεταλλάξεις όπως τις ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ακόμα δεν είμαστε στο διάστημα στο οποίο παρατηρείται αυξημένη νοσηρότητα από γρήπη. Καθώς όμως θα πέσουν οι θερμοκρασίες και θα κλειστούμε σε πιο κλειστούς χώρους και θα αυξηθεί ο συγχρονισμός, η παρουσία πολλών ατόμων μέσα στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο, εκεί θα έχουμε και την αύξηση των κρουσμάτων της γρήπης. Και γι' αυτό ακριβώς έχει καθιερωθεί την ίδια εποχή κάθε χρόνο να διεξάγεται και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ήδη έχει ξεκινήσει επίσημα η περίοδος του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Έχουμε και ενισχυμένο εμβόλιο σε σχέση με τα εμβόλια που είχαμε μέχρι πρότινος. Και βέβαια και εδώ οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αν δει κανείς ποιοι λογίζονται ευπαθείς ομάδες ή άτομα με αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν, ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλούσια κοινωνική δραστηριότητα που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο σε κλειστούς χώρους
είναι αυξημένης πιθανότητας να μολυνθούν και να νοσήσουν. Και απαντώ στο ερώτημά σας, ένας 35χρονος δημοσιογράφος, ως εκ της φύσεως του επαγγέλματός του έρχεται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, παρίσταται σε πολλές εκδηλώσεις με πλειάδα ανθρώπων τριγύρω του, ναι, είναι υποψήφιος να εμβολιαστεί προκειμένου να προφυλαχθεί. Χωρίς να φοβηθεί κάτι, δεν έχει να χάσει κάτι, να κερδίσει έχει οποιοδήποτε. Να φοβηθεί... Λέω για την υγεία του, κάποια επιπλοκή από τα εμβόλια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο συμβουλεύω και τους ασθενείς που έρχονται στο γιατρείο μου κάθε φορά, είναι ότι ακόμα και το απλό ντεπών να πάρει κανείς και να ανοίξει το φύλλο οδηγιών, βλέπει μία πλειάδα ανεπιθύμητων ενεργειών. Δεν υπάρχει κάτι πάνω στον πλανήτη που να μην έχει θεωρητικά ανεπιθύμητες ενέργειες. Και ένα τρόφιμο να φάει κάποιος μπορεί να αναπτύξει διατροφική αλλεργία χωρίς να είχε πριν αλλεργία. Μία ανεπιθύμητη ενέργεια στο τρόφιμο το οποίο έφαγε. Στα θέματα τα ιατρικά, εκείνο το οποίο ζυγίζουμε κάθε φορά είναι το κόστος έναντι της ωφέλειας. Και σαφώς με τον εμβολιασμό η ωφέλεια είναι πολλαπλάσια ενός δυνητικού μηδαμινού, πολύ χαμηλού κινδύνου. Είχαμε ανακοινώσει σήμερα ενέργειες ότι θα έρθετε. Και βλέπω αρκετά ερωτήματα, μεταξύ άλλων, μου λέει μητέρα πρέπει να είναι η κυρία, ρωτήσε τον για το κοκτέιλ κορονοϊού, γρήπης, ιώσεων στα σχολεία, τι να κάνουμε, θα φοβόμαστε δηλαδή μια ζωή, να στέλνουν το παιδί με μάσκα στο σχολείο. Ξέρω, υπερβολικό δεν είναι. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη, γιατί ως πολιτεία οι φορείς έχουν εκδώσει εγκύκλιο περί καταργήσεως της χρήσης της μάσκας. Καλός ή κακός, η μάσκα είναι ένα αντικείμενο το οποίο προφυλάσσει και σε περιόδους έξαρσης των αναπνευστικών ιώσεων, των ιώσεων του αναπνευστικού. Μεταξύ αυτών και ο COVID και η γρήπη, ναι, η μάσκα θεωρητικά και πρακτικά είναι ένα μέσο προστασίας. Από εκεί και πέρα έγκυται στην διάθεση του καθενός αν θα κάνει χρήση του προστατευτικού μέσου. Συμβουλή δική μου και στους ανθρώπους που επισκέπτονται το γιατρείο, αλλά και το τι εφαρμόζω στα δικά μου παιδιά, ναι, στο σχολείο τους πηγαίνουν αυτή την περίοδο που έχουμε πλέον έξαρση των ιώσεων του αναπνευστικού, κάνοντας χρήση προστατευτικής μάσκας. Κύριε Ζεσιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Λεπάντο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης, 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος, 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης, 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη, 1 με 2 Ελληνοφρένια. Max FM 93,4.